Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την συμφωνία της κυβέρνησης με τις συντεχνίες για γενικές αυξήσεις στους μισθούς στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ύψους 1,5% από τον Οκτώβριο του 2024. Η κυβέρνηση ωστόσο εμένει στη θέση της με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτορα Παπαδόπουλο να δηλώνει στην εκπομπή του Αντένα μέρα μεσημέρι πως η οικονομία βρίσκεται σε μια πορεία πάρα πολύ καλή. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Επαναφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό την ΆΤΑ, την οποία επωφελούνται και οι χαμηλομίσθοι αλλά και στον ιδιωτικό τομέα αρκετοί τομείς. Ενισχύσαμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, ενισχύσαμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενισχύουμε και τα εισοδήματα. Ερωτηθείς γιατί δεν έγινε διάκριση από τους υψηλά αμοιβόμενους δημόσιους υπαλλήλους, ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν αφοπλιστικός. Ο κύριος όγκος των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλόμισθοι. Προβληματισμό και ανησυχίες εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός προειδοποιώντας πως η επαναφορά γενικών και οριζόντων αυξήσεων δημιουργεί μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς κινδύνους. Και τον εκπρόσωπο τύπου Ονούφριο Κουλά να διερωτάται αν αυτή ήταν η προτεραιότητα της κυβέρνησης μέσω ακρίβειας. Το κρατικό μισθολόγιο αυξήθηκε σε μια χρονιά 500 εκατομμύρια. Θα μπορούσαμε να πάμε να δούμε λίγο τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές. Πολλά έξοδα εν καιρό ακρίβειας. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου υποδεικνύει πως το κρατικό μισθολόγιο ήταν ήδη διονγκωμένο και πριν από τις τελευταίες αυξήσεις του 1,5%. Μέσα σε 5 χρόνια αυξήθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αφού κάθε χρόνο παραχωρείται αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους στην βάση των κλιμάκων των μισθών και της ΆΤΑ, σημείωσε. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό και ο ρυθμός αύξησης του κρατικού μισθολογίου που η πραγματική οικονομία είναι αδύνατο να τη χρηματοδοτήσει. Από 2,7 δισεκατομμύρια το 19 είμαστε 3,7 το 24. Είναι το και πριν τις αυξήσεις. Υπενθυμίζεται ότι και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Μιχάλης Περσιάνης έχει προειδοποιήσει ότι η αύξηση των ανελαστικών δαπανών με βάση τα έσοδα που δεν μπορούν να θεωρούνται εγγυημένα εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους.